συμμετοχή όλων μας είναι σημαντική. Να ενώσουμε τις φωνές μας, ώστε αυτό το έγκλημα να μην συγκαλυφθεί και να αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους αυτής της τραγωδίας. Η διαμαρτυρία αυτή σήμερα θα είναι σιωπηρή. Δεν θα έχει χαιρετισμούς, δεν θα έχει ομιλίες. Αυτό όμως που θα έχει θα είναι να ακούσουμε τη συγκλονιστική ομιλία αυτής της μητέρας στην Ευρωβουλή. Είμαι μια μητέρα από την Ελλάδα και απευθύνομαι σε όλες τις μητέρες και τους γονείς του κόσμου. Πιθανότατα αρκετοί γνωρίζετε για τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Αυτό που συνέβη όμως σε εμάς είναι μια αληθινή τραγωδία, όπου δυστυχώς δεν είμαστε θεατές μιας παράστασης, αλλά τη ζούμε πραγματικά. Έρχομαι στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα είναι μέρος της ιστορίας της Ευρώπης. Η Ευρώπη πήρε το όνομά της τον ελληνικό μύθο και πολλά ιδανικά και αρχές γεννήθηκαν μέσα από την ελληνική φιλοσοφία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι πολίτες και τα κράτη της Ευρώπης συνδέονται με πολιτισμικές καταβολές και είναι ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών κρατών να βοηθούν το ένα το άλλο στην απόδοση δικαιοσύνης και να λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο όπου η τήρηση των κανόνων από όλους είναι ιερή. Ήρθαμε για να μιλήσουμε για την αξία της ζωής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας του λόγου, καθώς και το δικαίωμα της ασφαλούς μετακίνησης, δηλαδή όλα αυτά που έχουν πληγεί στη χώρα μου. Αυτά που θα ακουστούν μπορούν να σας φανούν απίστευτα, αλλά είναι πραγματικά. Πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε διαφορετικά, όταν εμείς είμαστε πια η φωνή των νεκρών μας. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι ακούτε τη φωνή της κόρης μου και των υπολείπων 57 θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην περιοχή των Τεμπών, πριν από ένα χρόνο, συνέβη ένα τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα, αλλά ένα μεγάλο κρατικό έγκλημα. Ένα διανόητο, πολύ νεκρό έγκλημα, με υπαίτιους πρόσωπα, σε σημαντικές θέσεις. Θέσεις που δεν αγγίζονται και δεν τιμωρούνται στην Ελλάδα. Θα σας μιλήσω για ένα έγκλημα, όπου οι υπεύθυνοι αντί να εφαρμόζουν τους νόμους και να προστατεύουν τους πολίτες, μας παραπλανούσαν και μας κορόιδευαν ότι όλα λειτουργούν καλά στην Ελλάδα, τη χώρα που σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Διαφάνειας είναι μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρώπης. Αλλά ουδόλως νοιάζονται γι' αυτό. Γιατί η ντροπή προϋποθέτει συνείδηση. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι το αποτέλεσμα μιας ασυνείδητης, διαχρονικής οικονομικής απιστίας που κατάφεραν να συντηρούν επειδή ακριβώς ελέγχουν και τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης και έτσι μας κρατούν σε πλάνη. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 συνέβη ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Συνέβη στην Ελλάδα. Σκοτώθηκαν 57 επιβάτες και τραυματίστηκαν 180. Σε μια μετοπική σύγκρουση δύο τρένων, ενός επιβατικού και ενός εμπορικού, που βρίσκονταν αντίθετα στην ίδια γραμμή. Για 19 λεπτά περίπου, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τίποτα. Σε αυτό το δυστύχημα που εγώ έχασα την κόρη μου, σχεδόν 20 ετών, ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι, φοιτητές, που επέστρεφαν στα σπίτια τους ή στις σχολές τους. Είναι μάταιο να σας μεταφέρω τον πόνο το δικό μας, όμως με σιγουριά μπορώ να πω πως η κοινωνία συγκλονίστηκε και είναι ακόμα συγκλονισμένη, γιατί όχι μόνο σχεδόν όλοι είχαν ταξιδέψει έστω μια φορά με το τρένο, μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους στη θέση μας ή στη θέση των αδικοχαμένων παιδιών μας, αλλά και γιατί αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό σκάνδαλο. Αδιανόητο να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων εν έτη 2023, με τόσα συστήματα ασφαλείας που υποτίθεται υπήρχαν και τόσες επενδύσεις που υποτίθεται είχαν γίνει. Γιατί εμείς τέτοια ακούγαμε τόσα χρόνια. Ζούσαμε σε μια πλασματική πραγματικότητα, όπου όλα γίνονταν για το καλό μας και η ασφάλεια ήταν δεδομένη. Πού να φανταστούμε την αλήθεια. Το μέγεθος της ακαταλληλότητας και της επικινδυνότητας της μετακίνησης με τρένο και ότι οι επενδύσεις για το σιδηρόδρομο ήταν μόνο παραπλανητικά αφηγήματα.
Συγκλονιστήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας σε λειτουργία στο κύριο μέσο μαζικής μετακίνησης της χώρας. Το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζε το πρόβλημα και παρόλα αυτά επέτρεπε τη λειτουργία. Ο πρώην Υπουργός όμως υπέπεσε και σε άλλες παραβάσεις, όπως δεν προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων ως όφιλε από το χρόνο που ανέλαβε, αλλά ούτε φρόντισε να θεσπίσει τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας που έχουν όλα τα κράτη υποχρεωτικά. Αλλά πώς να προχωρήσει στη θέσπισή τους όταν θα έπρεπε να αναφέρει ένα προς ένα όλα τα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και εμείς δεν είχαμε ούτε ένα σε λειτουργία. Κι όμως, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών δηλώνει χωρίς ντροπή, αθώος, και θεωρεί ότι δικαιούται να κρατήσει το δικαίωμα της ασυλίας, να μην χρειαστεί δηλαδή ούτε καν απολογηθεί και μπορεί ατιμόρυτος να συνεχίσει τη ζωή και την καριέρα του. Πώς μπορεί λοιπόν ο σιδηρόδρομος στην κατάσταση εγκατάλειψης που βρισκόταν να έχει άδεια λειτουργίας? Κι όμως είχε. Ούτε η ρυθμιστική αρχή που αποτελεί μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας λειτουργούσε σωστά. Πώς δόθηκε άδεια λειτουργίας από την ελληνική ρυθμιστική αρχή και πώς μπόρεσε αυτή να πείσει την αντίστοιχη ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια λειτουργίας των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, ειδικά όταν υπάρχει ιστορικό επαναλαμβανόμενο συστάσεων και προστήμων για μη συμμόρφωση στους κανονισμούς. Ακούσαμε λοιπόν τη δημόσια τοποθέτηση της Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής ότι δεν είχε καμία υποχρέωση να ελέγχει απράγματι τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους νόμους διατάξεις σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, παρά μόνο όφιλε να συμπληρώνει τις εκθέσεις, βασιζόμενοι κυρίως σε έγγραφα ή και τηλεφωνικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ακολούθως, έστελνε ψευδείς εκθέσεις ότι όλα λειτουργούν άψογα. Ψεύδονταν και σε εμάς και σε εσάς. Και μας παρουσίασε το ρόλο της εντελώς τυπικό, χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς ευθύνες, ξεχνώντας όμως ότι η δική της αδειοδότηση σκότωσε 57 επιβαίνοντες, τραυμάτισε 180 και έθεσε σε κίνδυνο απώλεια ζωής και τους υπόλοιπους 113 επιβάτες από τους συνολικά 350 επιβαίνοντες, όπως μας έχει αναφέρει η εταιρεία. Μάθαμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις που δόθηκαν σε βάθος 20ετίας, περί τα 15 δις, όταν για την αναβάθμιση ενός πολύ μεγαλύτερου δικτύου στη Γαλλία, για παράδειγμα, το κόστος ήταν 7,5 δις. 5 ώρες έκαιγε φωτιά στον τόπο της τραγωδίας. Παραβιάζοντας όλα τα διεθνή πρωτόκολλα για αντίστοιχες καταστάσεις, παραγκώνησαν τους δικαστικούς λειτουργούς και προχώρησαν σε πλήρη αλλίωση του χρόνου, του χώρου. Έσκαψαν τα χώματα σε βάθος περίπου 1 μέτρου. Απομάκρυναν τα χώματα αυτά, άγνωστο πού και αν τα πέταξαν σε ένα μόνο σημείο. Προχώρησαν σε επιχωμάτωση και ασφαλτόστρωση, εκεί που πριν ήταν χωράφια. Μέσα σε λίγες ώρες θεώρησαν πως βρήκαν ό,τι ήταν να βρουν από τα μέλη των ανθρώπων μας. Για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο. Με αυτές τις κινήσεις, όπως καταλαβαίνετε, απέκρυψαν και συγκάλυψαν κάθε στοιχείο που θα οδηγούσε εμάς και τους Έλληνες πολίτες στην αλήθεια και τους ενόχους στη δικαιοσύνη. Μέσα σε 3 μέρες, λοιπόν, η εικόνα στον τόπο του εγκλήματος ήταν εντελώς διαφορετική. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Τίποτα. Σε αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα, η πραγματογνωμοσύνη συντάχθηκε μέσα σε γραφεία. Οι πραγματογνώμονες δεν πήγαν ποτέ στο χώρο του εγκλήματος. Αποφάνθηκαν χωρίς αυτοψία. Μάλιστα, έγραψαν ένα ημιτελές πόρισμα, γνωστοποιώντας μας ότι δεν θα ασχοληθούν με την έκρηξη. Αν αυτό δεν δείχνει ότι η δικαστική εξουσία λειτουργήσε προς όφελος της κυβέρνησης, τι μπορεί να δείχνει? Σίγουρα πάντως όχι αμερόληπτη εφαρμογή των νόμων. Ειδικά να σκεφτούμε ότι οι ανακριτές και οι εισαγγελείς είχαν στα χέρια τους το αρχικό ημιτελές πόρισμα των πραγματογνώμων. Αυτό του Υπουργείου που αναφέρει ότι προκύπτουν υπουργικές ευθύνες. Δεν γνώριζαν ότι όφυλαν το παραδόσουν αμελητή συμβουλή για άρση της ασυλίας, σύμφωνα με τον νόμο περί εκτίμησης υπουργών, που ορίζεται όταν υπάρχουν έστω και υποψίες για υπουργικό αδίκημα, γίνεται αυτομάτως άρση της ασυλίας και οδηγείται ο υπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Ανταυτό επετράπησε τον πρώην υπουργό να δηλώσει ξανά υποψηφιότητα για τις εκλογές. Το επετράπη δηλαδή να ξαναθέσει τον εαυτό του υποψήφιο σε μια σημαντική θέση ευθύνης απέναντι στους πολίτες.
και δεν έχουν περάσει παρά μόνο ένα-δύο μήνες στο διαλύον του. Και εμείς αναγκαζόμαστε, παρά το πένθος μας, να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης και να εγκοπήσουμε την προσπάθεια της Γκάλλιας, έχοντας απέναντι μας την κυβέρνηση, τη δικαστική εξουσία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επιμένουν να μην αναδεικνύουν τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Οι νόμοι στην Ελλάδα είναι δίκαιοι. Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες. Όμως είναι εμφανής η αρνησιστική με την οποία λειτουργεί η δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά και σε κάθε ποινικό αδίκημα που εμπλέκεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας. Μοιάζει η δικαστική εξουσία να είναι ταγμένη προς αυτόν τον σκοπό, την προστασία των πολιτικών. Το πλάνο της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης ήταν σιγά σιγά το θέμα να σβήσει. Σταμάτησαν να ασχολούνται μόλις ένα μήνα μετά, καθώς ξεκινούσε η προεκλογική περίοδος και η υπόθεση των τεμών δεν βοηθούσε την εικόνα της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα υπήρχε μόνο παραπληροφόρηση και στήριξη του Πρωθυπουργού και των Υπουργών που δημόσια βιάστηκαν να αποφανθούν ως άλλοι δικαστικοί λειτουργοί ότι το αίτιο για το έγκλημα ήταν το ανθρώπινο λάθος. Μιλάω πολιτικά ως ενεργός πολίτης που φωνάζει για το αυτονόητο. Μας ενδιαφέρει να τιμωρηθούν οι ένοχοι που σκότωσαν με τη διαφθορά και την απραξία τους στα παιδιά μας. Μας ενδιαφέρει να αποδοθεί δικαιοσύνη και δικαίωση. Μας ενδιαφέρει να ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, με τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα απέναντι στους νόμους. Μας ενδιαφέρει η κατάργηση της πολιτικής ασυλίας για εγκλήματα κατά της ζωής. Γιατί το καταδίωκτο είναι το συγχωροχάρτη της διαφθοράς, της ασυδοσίας και του ευτελισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μας ενδιαφέρει η αδέσμευτη λειτουργία της δικαιοσύνης, γιατί αλλιώς γίνεται συνένοχη και ένοχη για εγκλήματα κατά ζωής και αξιοπρέπειας. Και χωρίς αυτή η κοινωνία είναι καταδικασμένη. Μας ενδιαφέρει η ελευθερία του τύπου, γιατί είναι θεμελιώδες δικαίωμά μας να γνωρίζουμε την αλήθεια, ώστε να βγαίνουν όλα στο φως, εκεί που το ένοχο θα ντρέπεται και θα ξέρει ότι θα τιμωρηθεί. Αλλιώς βασιλεύει μαζί με τη διαφθορά, την ασυδοσία και την αποδόμηση. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι το αποτέλεσμα μιας χρόνιας οικονομικής απιστίας και σωρίας καταχρήσεων, παραλήψεων και λαθών. Ακολούθως πλήθος κυβερνητικών ενεργειών προσπάθησε να παραποιήσει και να συγκαλύψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Όμως η αλήθεια είναι το φως και μόνο στο φως υπάρχει ζωή. Και επειδή δεν ανεχόμαστε άλλο την παρανομία, την ανισότητα και την αδικία, μόνιμως αποφασίσαμε να έχουμε φωνή και φτιάξαμε ένα ψήφισμα προκειμένου να ζητήσουμε να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο δικαίωμα των πολιτικών όταν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Το ψήφισμα αυτό το στηρίζουν πολλοί συμπολίτες μου που καθημερινά αυξάνουν εξαρτήτως πολιτικών κομμάτων. Υπογραφές Ελλήνων που επιθυμούν αυτή την αλλαγή για τη χώρα τους. Η Ελλάδα μας είναι μια πανέμορφη μήτρα πολιτισμού, φιλοσοφίας, επιστημών, τέχνης, θεραπείας. Εδώ γεννήθηκαν αξίες, ιδανικά αρετές και καλλιεργήθηκε το ήθος και αξιοπρέπεια με ανθρώπους υπέροχους και δημιουργικούς που αγωνιούν και εργάζονται ως προς την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Επιτροπή, εχθές κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη ο πρώην Υπουργός Μεταφορών. Κατέθεσε σε αυτό το στημένο σώμα βουλευτών. Σε αυτό το σώμα που γνωρίζει εκ των προτέρων το ευνοϊκό για εκείνον αποτέλεσμα. Κατέθεσε ότι είναι αθώος. Σε ένα έγκλημα που όλα τα στοιχεία δείχνουν μόνο παρανομία και δεν υπάρχει τίποτε νόμιμο. Με αλαζονία ανέφερε ανακρίβειες και ψεύδι και επιχειρήματα που πολλοί εξ ημών θα ντρέπονταν να ξεστομίσουν, πόσο μάλλον να ισχυριστούν με θέρμη. Κρίμα. Ο πόνος μας είναι πολύ μεγάλος για εσάς. Πλέον όμως είστε η μειοψηφία. Εσείς και οι υποστηρικτές σας αποτελείτε μια μικρή ομάδα που στηρίζει το έγκλημα, που αγαπά την ατιμωρησία. Έτσι βόλευε μέχρι σήμερα. Η κοινωνία όμως στέκεται όρθια μπροστά σας και παρακολουθεί τις τελευταίες σπασμωδικές κινήσεις και οραματίζεται τη δικαίωση, την απελευθέρωση της δικαιοσύνης και την ταφή των όσων εσείς εκπροσωπείτε. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα του σήμερα. Αυτή η κατάσταση οδήγησε και εμάς σήμερα εδώ ενώπιόν σας. Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να ακουστεί η φωνή μας. Σας καλούμε να φανείτε αρρωγή στην προσπάθειά μας. Σας ευχαριστούμε.
Κανένα γεγονός μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιήσει τη διάταξη αυτή που αναφέρει ο νόμος στο ψήφισμα που ζητάει η μητέρα της χαμένης στα Τέμπη κόρη της Μαρίας Καριστιανού. Οπότε είναι στο χέρι μας, υπογράφοντας αυτό το ψήφισμα, όλοι διαδικτυακά να επιβάλλουμε την απόδοση δικαιοσύνης. Οι φορείς που διοργανώνουμε σήμερα αυτή την σιωπηρή διαμαρτυρία, δηλαδή το Εργατοεπαλληλικό Κέντρο Πέλλας, η εκπαιδευτική καινοτομία και η παρέμβαση πολιτών, σας καλούν και να συνυπογράψετε το ακόλουθο ψήφισμα. 57 οικογένειες ζητούν απόδοση ευθυνών για τους νεκρούς τους στα Τέμπη. Δεν ξεχνάμε τίποτα, απαιτούμε δικαιοσύνη, υπογράφουμε όλοι το σχετικό ψήφισμα. Οι φορείς που υπογράφουμε το παρόν κείμενο, αλλά και οι πολίτες της Πέλλας, βρισκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων του συνδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καθώς και όλων όσων αγωνίζονται για να χυθεί άπλετο φως στα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν σε όλους όσοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, εμπλέκονται. Είναι αδιανόητο ένα χρόνο μετά το δυστύχημα που κόστισε τις ζωές σε 57 νέους επιτοπλίστων ανθρώπους, επιβάτες και εργαζόμενους του σιδηρόδρομου, να παρουσιάζονται επαναλήψεις φαινομένων του παρελθόντος, όπως είναι η χρόνια εγκατάλειψη του σιδηρόδρομου, η μείωση του προσωπικού, η αδιαφορία στο να γίνουν έργα εξυγχρονισμού και ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών, αλλά και η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, οι μεταθέσεις ευθυνών και οι καθυστερήσεις που οδηγούν στη λύθη και την κοινωνία να έχει την πικρή γεύση της ατιμωρησίας των όποιων ισχυρών, αφού η Εξεταστική Επιτροπή που συστάθηκε για το έγκλημα στα Τέμπη αποδείχθηκε με αποκλειστική ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας μια παροδία. Τα αιτήματα για δικαιοσύνη, για πραγματική απόδοση ευθυνών, για αναβάθμιση και ενίσχυση των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών είναι επίκαιρα. Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στις ψυχές των θυμάτων. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις οικογένειές τους. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Απαιτούμε δικαιοσύνη. Ζητάμε να μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι και να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το έγκλημα στα Τέμπη. Συντασσόμαστε με όσους υπερασπίζονται τη θέση αυτή, ότι η ατιμωρησία πολιτικών προσώπων δεν συνάδει με την ηθική, ούτε με τη δημοκρατία. Αρετές για τις οποίες είμαστε περήφανοι. Για το λόγο αυτό, καλούμε όλες τις εργαζόμενες, τους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους πολίτες της Πέλλας, να συνυπογράψουν και να επικοινωνήσουν το σχετικό διαδικτυακό ψήφισμα για τα Τέμπη που ξεκίνησε από τη Μαρία Καριστιανού, μητέρα της 18χρονης Μάρθης Ψαροπούλου, που επέβαλε στην αιματοστοιχεία των Τεμπών και πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, με το οποίο μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων ζητούμε την αναθεώρηση του συντάγματος, την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. 57 ψυχές ζητούν δικαίωση. Γιώργος Μπουρνάζης, 15 ετών. Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών. Θόμη Πλακιά, 20 ετών. Χρύσα Πλακιά, 20 ετών. Αναστασία Πλακιά, 20 ετών. Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών. Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 21 ετών. Φραντσέσκα Μπέζε, 21 ετών. Γιώργος Παπάζογλου, 22 ετών. Ελένη Τσίντζα, 22 ετών. Ιορδάνης Αδαμάκης, 22 ετών. Κλαούντια Λάτα, 22 ετών. Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών. Αγάπη Σφακλίδου, 23 ετών. Ιφηγένεια Μπίτσκα, 23 ετών. Άγγελος Τηλκερίδης, 23 ετών. Ντένις Ρούτζη, 23 ετών. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών. Νικήτας Καραθεόδωρος, 23 ετών. Αναστασία Αδαμίδου, 24 ετών. Καλλιόγκου Πορφυρίδου, 24 ετών.
Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετών. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 26 ετών. Δημήτρης Ασλανίδης, 26 ετών. Νίκος Νταμπλάντης, 27 ετών. Σωτήρης Καραγεωργίου, 28 ετών. Ελπίδα Χούπα, 28 ετών. Γιάννης Καρασάβας, 28 ετών. Δημήτρης Σικού, 29 ετών. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών. Σοφία Ελένη Ταχμαζίδου, 32 ετών. Δημήτρης Μασάλης, 32 ετών. Βάιος Βλάχος, 34 ετών. Αθηνά Κατσάρα, 34 ετών. Μοχάμεντ Εντρίς, 34 ετών. Σπύρος Βούλγαρης, 35 ετών. Ιωνέλ Κουλελά, 35 ετών. Λένα Δουρμίκια, 39 ετών. Βάγια Μπλέκα, 42 ετών. Ιωάννης Βουτσινιάς, 48 ετών. Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών. Μαρία Μουρτζάκη, 51 ετών. Βασίλειος Κυριάκος Κώτας, 52 ετών. Βαγγέλης Μπουρνάζης, 54 ετών. Βασιλική Χλωρού, 55 ετών. Μαρία Εγούτ, 55 ετών. Γιάννης Τζοβάρας, 55 ετών. Χρυσούλα Κουκαριώτη, 56 ετών. Μαρία Μιάρη, 56 ετών. Γιώργος Φωτόπουλος, 57 ετών. Γιώργος Κουτσούμπας, 59 ετών. Παυλίνη Μπόζο, 62 ετών. Γιάννης Καριώτης, 63 ετών. Γιώργος Κυριακίδης, 67 ετών. Ευαγγελία Κουκαριώτη, 63 ετών. Σύριος Μετανάστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μέσω δείγματος DNA που εστάλει από τον αδελφό του από την Ολλανδία. Εριέτα, 23 ετών, αγνοείται. Ενός λεπτού σιγή. Σας καλούμε να υπογράψετε όλο το ψήφισμα. Και ως κοινωνικοί φορείς δεσμευόμαστε ότι πάντα στους κινητοποιήσεις και στους αγώνες μας η απόδοση δικαιοσύνης για το έγκλημα στα Τέμπη είναι πρώτο στα θέματα των διεκδικήσεών μας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη για το έγκλημα αυτό.